Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. Η βρετανική τουριστική αγορά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη για την Ελλάδα. Είναι μια πολύ ζωτική αγορά για τον ελληνικό τουρισμό και οι προβλέψεις για φέτος είναι εξαιρετικά θετικές. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, οι κρατήσεις αυτή τη στιγμή των Βρετανών τουριστών για φέτος για την Ελλάδα έχουν μια αύξηση 16% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Και υπολογίζεται ότι ο αριθμός των Βρετανών τουριστών που θα επισκεφθούν φέτος στην Ελλάδα θα φτάσει τα 3 εκατομμύρια. Well, currently bookings are very, very healthy to Greece. They're 16% up year on year, and last year was a good year as well for Greece. But if we continue with these very healthy bookings, you might be seeing up to 3 million British holidaymakers traveling to Greece, which is really good news. Για φέτος οι προβλέψεις που έχουμε, δηλαδή τα μηνύματα που λαμβάνουμε και από την αγορά και από τα στοιχεία που έχουμε και εμείς, δείχνουν ότι είναι επίσης μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό από την Βρετανική αγορά τουρισμού. Ήδη κειμενόμαστε σε διψήφια νούμερα αύξησης. Which is most popular destination in Greece? Well, it's still the Greek islands, but in particular the three most popular, Crete, Corfu and Rhodes. But we're trying to encourage people to be a bit more adventurous, to go to different islands. You know, there are so many beautiful, I know, hundreds of Greek islands. Many of them are inhabited and actually quite easy to get to now with direct flights. So we're trying to encourage people to be a bit more adventurous, go maybe go to the north and also think of the mainland. For example, we had our own convention in the Peloponnese last year, Costa Navarino, which everybody, and these are people in the travel industry, everybody was incredibly impressed with the place. So it's not really on the map for British tourists, but I think that's beginning to change. Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί είναι οι πέντε βασικότεροι βασικά, είναι η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Ρόδος και η Κος. Οι μεγαλύτεροι προορισμοί και οι πιο δημοφιλείς για τους Βρετανούς επισκέπτες. Ενδιαφέρον αυτό που λέτε για την Κος. Γιατί είχε πρόβλημα με τους πρόσφυγες. Ναι, αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα με την αρνητική δημοσιότητα και εδώ όπως και σε άλλες χώρες λόγω του προσφυγικού. Παρ' όλα αυτά από την Αγγλία δεν είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Από ό,τι γνωρίζουμε πέρσι έκλεισε με μια πάρα πάρα πολύ μικρή μείωση της τάξης του 1-2%. Και οι προβλέψεις για τη φετινή τουριστική σεζόν είναι πάρα πολύ καλές, πάει ήδη πάρα πολύ καλά. Έχει ξεπεράσει το πρόβλημα των προσφύγων. Ναι, φαίνεται οι κρατήσεις δηλαδή από την Βρετανική αγορά πάνε πάρα πολύ καλά για την ΚΟ. Τα άλλα νησιά που είχαν πρόβλημα με τις προσφύγες, πώς πάνε? Η Σάμος επίσης, για παράδειγμα, ήδη από πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά, οι κρατήσεις ήταν πάνω από το 30%. Και του χρόνου δείχνει, και του χρόνου φέτος για το 17 δείχνει ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Ένα μικρό πρόβλημα έχει ίσως η Χίος και η Λέσβος. Αν και δεν είναι βεβαίως τόσο μεγάλες αγορές από την Βρετανική αγορά, αλλά παρόλα αυτά ως ΕΟΤ και ως γραφείο εμείς επικεντρώνουμε όλες τις προσπάθειές μας για να βοηθήσουμε οποιοδήποτε προορισμό έχει πρόβλημα και χρειάζεται να τονώσουμε τις κρατήσεις. And why do you think Greece remains a top destination for British tourists? Well, I know it's been said in the past that Greece pretty much has everything. I mean, it's got beautiful seas, great food, lovely beaches, history, incomparable history really. But I think it's mainly the Greek people. I mean, the British have always got on very well with the Greeks. They're very hospitable. The reason why tourism to Greece suffered is when Greece joined the Euro overnight, and I think this is Greek people found this as well, prices went up quite substantially. And suddenly Greece had a reputation of being pretty expensive. And at the same time, we saw the rise of Turkey as a destination, which is obviously it's on the Aegean as well, quite similar in some ways, not obviously many massive differences as well. So, and it was quite cheap in comparison, so a lot of people thought, oh, we'll go there instead. But in recent years, prices have come down in Greece. Turkey's obviously having pretty severe problems, and I think all of that is boosting travel to Greece. Do you receive any complaints regarding the services in Greece? It's fair to say there isn't any country in the world where we don't get any complaints whatsoever, but Greece generally has a very good reputation, it really does. And I think another thing that's changed is the British in terms of what they eat. We're a lot more adventurous than we used to be. I mean, 20 or 30 years ago, the Brits would not eat local food. It was quite embarrassing, really.
But now they really appreciate Greek food. It's probably the healthiest around the Mediterranean. So the positive messages rather than negative ones coming out of Greece. Προσφέρετε στους Βρετανούς τουρίστες πακέτα εναλλακτικού τουρισμού, όχι μόνο ήλιο και θάλασσα. Ασφαλώς. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που προσπαθούμε να κάνουμε σε ό,τι είναι να τονίσουμε την Ελλάδα ως εναλλακτικό προορισμό διακοπών και ποιες εναλλακτικές μορφές τουρισμού προσφέρονται. Οι περισσότεροι μας ξέρουν ως προορισμό ήλιου και θάλασσα και είμαστε ένας από τους αγαπημένους προορισμούς ήλιου και θάλασσα, αλλά έχουμε πολύ περισσότερα να προσφέρουμε. Και μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πάρα πολλούς tour operators οι οποίοι ειδικεύονται σε ειδικές μορφές τουρισμού να προσθέσουν πακέτα διακοπών. Είτε πρόκειται για περιπατητικό τουρισμό, για γαμήλιο τουρισμό, για τουρισμό υγείας και ευεξίας, τουρισμό πολυτελείας, φύσης και περιπέτειας. Βλέπουμε πάρα πολλούς tour operators που ασχολούνται ειδικά με αυτές τις μορφές τουρισμού να προσθέτουν πάρα πολλά πακέτα και για Ελλάδα. Ο γαμήλιος τουρισμός σίγουρα είναι πολύ σημαντικός για μας. Πάρα πολλοί Βρετανοί επιλέγουν την επιλογή του να πραγματοποιήσουν όχι μόνο το μήνα του μέλητος αλλά ακόμα και το γάμο τους στην Ελλάδα. Και υπάρχουν για παράδειγμα επίσης εδώ πάρα πολύ σημαντικοί tour operator οι οποίοι δεν μιλάμε μόνο για τη Σαντορίνη που σίγουρα είναι από τους πιο γνωστούς προορισμούς για αυτήν την ειδική μορφή τουρισμού αλλά και για πολύ για λιγότερο γνωστά νησιά, είτε πρόκειται ας πούμε, για την Αμοργό ή τη Ζάκυνθο κτλ. Επίσης, ο τουρισμός φύσης και περιπέτειας και ο περιπατητικός τουρισμός. Βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των προορισμών στην Ελλάδα που προσφέρουν πλέον οι tour operators που ασχολούνται με αυτήν την ειδική μορφή τουρισμού. Τουρισμός πολυτελείας και ευεξίας, όπως είπαμε πριν. Τουρισμός πόλεων επίσης είναι πολύ σημαντικό για μας να. Να δείξουμε στους Βρετανούς ότι πόσο ωραία είναι και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη για τουρισμό. Το City Breaks. Ναι, για τα γνωστά City Breaks. Ποια είναι η εικόνα για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όσον αφορά τα City Breaks? Η Αθήνα επίσης πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, οι κρατήσεις για την Αθήνα και αφήξεις στην Αθήνα πάνε πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Και επίσης βλέπουμε και μία. Ότι έχει αλλάξει και η Αθήνα πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε πλέον πάρα πολλά να προσφέρουμε από άποψη πολιτιστικού τουρισμού. Βλέπουμε πάρα πολλά καινούργια ξενοδοχεία να ανοίγουν. Και αυτό που εμείς προσπαθούμε να τονίσουμε είναι ότι είναι για όλους τους επισκέπτες και όλες τις ηλικίες η Αθήνα σαν προορισμό City Break. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Do you have any advice to the Greek tourist businessmen? It is very tempting when you're running a business and you see that your bookings have gone up to think, oh, right, we can put our prices up now. Now, that might in the short term be an attractive thing to do, but in the long term, it's a very bad idea because people will look at that and think, right, okay, we went there on holiday last year and it was really expensive. And the problem is that they'll talk to their friends and they'll say, look, I wouldn't go to Greece at the moment, it's really expensive. So it can have a very negative impact very quickly on your business. Now, I give an example of the Spanish. I mean, they are by far the most popular overseas destination for British holidaymakers. I mean, they might hit something like 18 million British holidaymakers this year. It's just incredible. And they are very sensible. They've never put their prices up drastically. I mean, maybe for hotels and nights of summer, but restaurants, tourist areas, they keep them low because they realize that if they do put their prices up, they might make more money from a small, but they'll just get many less customers, and actually, in the end, they make less money. So that's the message: don't be tempted to put your prices up drastically. Do you see any impact of the fall of the value of the pound to the budget of the British tourists? Well, currently, business is still very good. But bookings to Greece are very healthy, even though we've seen the pound fall by about 10% against the euro. But I think that's partly because we've seen the big growth of all-inclusive holidays, so the value of the pound isn't quite as important as it used to be. But it is still an issue, though. So once more, don't be tempted to put your prices up at a time when the pound isn't going as far. People will think, all right, we'll go elsewhere. And even though bookings to Turkey are bad,
and people are not that keen on going there, they've reacted to that by drastically slashing their prices. And it might be if Greece is tempted to put its prices up that people will think, oh, okay, we'll go back to Turkey. You know, they've done it before and it could happen again. Οπότε λέτε δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει τους προπολογισμούς των Βρετανών τουριστών, τον Brexit και η υποτίμηση της λίρας. Από ό,τι φαίνεται προς το παρόν, τουλάχιστον όχι. Δηλαδή θα κλείσουν κανονικά τις διακοπές τους, ειδικά τις κύριες διακοπές τους, καλοκαιρινές διακοπές τους. Και από ό,τι βλέπουμε και από τις κρατήσεις και για την Ελλάδα και για άλλους προορισμούς, δεν υπάρχει ακόμα κάποιο πρόβλημα λόγω Brexit. Είσαστε υπεύθυνοι για την Ελλανδία. Ναι. Οι κρατήσεις από την Ελλανδία, και ποια εικόνα έχουν? Στην Ελλανδία, επίσης, βλέπουμε μια σημαντική αύξηση ειδικά τα τελευταία δύο έτη. Και σίγουρα βοηθάει ότι και οι πτήσεις πλέον που έχουμε τη θερινή σεζόν από το Δουβλίνο. Όσον αφορά την ποιότητα και την αγοραστική δύναμη των Βρετανών τουριστών που θα πάνε φέτος στην Ελλάδα, ποια είναι? Η Βρετανία, όπως είπαμε, είναι μία από τις σημαντικότερες αγορές για την Ελλάδα και ως δεύτερη αγορά έχει πολύ μεγάλη σημασία και τα έσοδα από την Βρετανική αγορά τουρισμού να είναι αυξητικά, μία τάση την οποία επίσης βλέπουμε. Αλλά επίσης, όπως ανέφερα και πριν, ως γραφείο προσπαθούμε να προωθήσουμε και ειδικές μορφές τουρισμού, οι οποίες θα βοηθήσουν προς την αύξηση των εσόδων, είτε πρόκειται για τον τουρισμό εκτός της κύριας τουριστικής σεζόν, είτε πρόκειται για τουρισμό πολυτελείας, ευεξίας, που μπορεί να τονώσει τα έσοδα. Η Βρετανική τουριστική αγορά έχει τις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις να βοηθήσει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα? Ασφαλώς και αυτή είναι άλλη επίσης μια τάση που βλέπουμε. Δηλαδή, βλέπουμε μια αύξηση των αφίξεων και τη ζήτηση τους μήνες πέραν της θερινής περίοδου, είτε πρόκειται για την άνοιξη είτε για το φθινόπωρο. Πολλές αεροπορικές βλέπουμε και tour operators που έχουν charter flights να ξεκινάνε λίγο νωρίτερα και να φεύγουν, να τελειώνουν τις πτήσεις τους λίγο αργότερα. Και βλέπουμε το ίδιο και στις αφίξεις, που σημαίνει ότι γίνεται μια σημαντική δουλειά και προς αυτό το τομέα. Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι θα πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι. Τα γέρι θα μας παίρνει τα μαλλιά. Θα γίνουμε στον έρωτα μας τόρι. Οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά.